Τι τελικέ του αποφάσει για το μέλλον τη συνεργασία με το ΑΚΕΛ και τα επόμενα βήματα στο δρόμο για τι προεδρικέ εκλογέ λαμβάνει απόψε το εκτελεστικό γραφείο του Δίκο. Σύμφωνα με τι πληροφορίε, τα μέλη του εκτελεστικού γραφείου θα ανάψουν το πράσινο φω στον Νικόλα Παπαδόπουλο να ανοιχνεύσει το έδαφο για εξέβρεση εναλλακτικών επιλογών, καθώ και να αφήσει ανοιχτό τον διάβλο επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ. Σύμφωνα με πληροφορίε του ΟΜΕΚΑ, στη συνεδρία του εκτελεστικού γραφείου του Δημοκρατικού Κόμματο, στέθηκαν επιτάπητο τρία σενάρια. Πρώτον, η ηγεσία του κόμματο θα προτείνει νέα ονόματα πιθανών υποψηφίων προ το ΑΚΕΛ, είτε να αποδεχθεί να ακούσει νέα ονόματα από το ΑΚΕΛ ω μια τελευταία προσπάθεια για επίτευξη συνεργασία. Δεύτερον, να κηρύξει ναυάγιο και να στηρίξει την υποψηφιότητα του Διος Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Χριστοδουλίδη. Και τρίτον, να κατέλθει αυτόνομα στι προεδρικέ εκλογέ με υποψήφιο τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Στα γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματο βρέθηκε σήμερα ο πρόεδρο τη Δημοκρατική Παράταξη, Μάρο Καρογιάν, για πρώτη φορά μετά την αποχωρήση του από το κόμμα, όπου ενημέρωσε τον Νικόλα Παπαδόπουλο σχετικά με την πρότασή του για σύσταση κυβέρνηση Εθνική Ενότητα. Μη ρεαλιστική την χαρακτήρισε ο πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματο, αφήνοντα ωστόσο ανοιχτή γραμμή επικοινωνία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει περιθώριο μια ευρύτερη πολιτική συνεργασία και τουλάχιστον ω Δημοκρατικό Κόμμα. Αυτό θέλουμε να επιδιώξουμε. Αν δεν μπορεί να υπάρξει ομοφωνία, α υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή πολιτική συνένεση. Από την πλευρά του, ο Μάριο Καρογιάν θα επιμένει, όπω τόνισε στην πρότασή του, ενώ επεξεργάζεται και εναλλακτικέ λύσει. Αν ε, δεν έχει διαφοροποιηθεί κάτι, τότε εμεί ω Δημοκρατική Παράταξη Συνεργασία θα μπούμε στο δεύτερο σκέλο τη πρότασή μα, που είναι να ανοιχνεύσουμε αν υπάρχουν οι δυνατότητες για κυβέρνηση ευρύτερη αποδοχή. Την ίδια στιγμή στο ΑΚΕΛ αναμένουν από το Δίκο να ξεκαθαρίσει τι προθέσει του και κατά πόσον επιμένει σε η υποψηφιότητα Νικόλα Παπαδόπουλου, ενώ αύριο θα συγκληθεί εκ νέου το πολιτικό γραφείο του κόμματο για να εξετάσει τα νέα δεδομένα.